Είμαι fluid. Κάνε το νιτζεράκι, το fluid. Γράφουμε. Διαβάζω εδώ τα τσιπαρασίδη που μας λέγεται επεισόδιο. Παιδιά, έχουμε πολύ ωραία μαγαζιά σε αυτό το επεισόδιο και είναι όλα καφέ. Σήμερα θα πηγαίνουμε έτσι, θα πίνουμε καφέδες όλη μέρα, γιατί τζιντζεράκι ήρθε το πιο Urban Summer Edition επεισόδιο, στο οποίο θα σου δείξουμε τρία αγαπημένα καφέ αυτής της πόλης. Και όχι απλά αγαπημένα καφέ. Καφέ με αισθητική, καφέ με ωραία μαγαζιά, καφέ με Έλληνες roasters στο ποτήρι σας, καφέ και με ωραίο φαγητό, γιατί κάνουμε κλαίκα λόγω, πρέπει να μας αμπουκώνουμε κάθε φορά, εννοείται. Οπότε, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να πάω και στα επόμενα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο τελευταίο για φέτος επεισόδιο, και εννοώ φέτος μέχρι τον Αύγουστο. Μην φανταστείτε, Σεπτέμβριο πάλι πίσω θα είμαστε και θα τρώμε φυσικά στα. Δεν θα το γυρίσουμε, Χατζηπαρίσι. Θα είναι ένα επαιτειακό, γιατί το Madame Ginger έχει γενέθλια φέτος. Τον Ιούλιο, φέτος προφανώς και γενέθλια, κάθε χρόνο έχει γενέθλια. Κλείνουμε 9 χρόνια, Χατζηπαρίσι. Ευχαριστούμε. Οπότε θα βγάλουμε ένα επαιτειακό επεισόδιο για τα 9 χρόνια με τα 9 αγαπημένα μας μαγαζιά. Τώρα αυτό το λέω μια μικρή επιφύλαξη, γιατί μπορεί και να μην το κάνουμε ποτέ. Ελπίζω το τζιντζεράκι να καταφέρουμε να το κάνουμε. Να δω τι άλλο μου λέει. Αισθητική. Τα καφέ αυτά, λέει Παρασίδη, συνδιαμορφώνουν το νέο τοπίο της Αθήνας. Έχουν κάτι ωραίο να τσιμπήσει και είναι το πιο Urban Summer Edition επεισόδιο που έγινε ποτέ. Το είπαμε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αναστενάζω γιατί σκέφτομαι ότι θα πω για τα φαγητά και πώς θα τα φάμε όλα αυτά πάλι σήμερα μέσα στη ζέστα, ρε Χατζηπαρίσα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα τζεράκια γκρινιάζουν που δεν δείχνουμε το Χατζηπαρίσι. Κώστα, δεν ξέρω γιατί τον έκοψε το μοντάζ. Λοιπόν, τζιντζεράκια μου, ήρθαμε στο Κουκάκιον, την αγαπημένη αυτή περιοχή, η οποία κανονικά θα έσφιζε εδώ από ζωή και τουρίστες. Ακόμα τα πράγματα είναι λίγο ήσυχα τώρα που κάνουμε το επεισόδιο και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί μπορούμε να κάτσουμε στις μπάρες του Morning Bar λίγο πιο εύκολα. Γιατί εδώ, παιδιά, κανονικά γίνεται ένας χαμούλης, να σας πω. Το Morning Bar είναι το μπαρ για τους πρωινούς τύπους. Ένα μικρό μαγαζί 40 τετραγωνικών, το έχει φτιάξει ο Γιώργος. Πριν και το κάνει όμως Morning Bar, ήταν το showroom του μπραντου ρούχων. Από ελληνικό βαμβάκι το 0 έχει μετακομίσει στο υπόγειο. Οπότε πηγαίνετε στο υπόγειο να ρίξετε μια ματιά. Το φετινό του σύνθημα είναι και το εντάξει, που μου αρέσει πάρα πολύ. Επάνω σε αυτό το μικρό μαγαζάκι έχει φτιάξει ένα μικρό καφέ. Έχει βάλει τις μονστέρες από την Κοπριά, έχει βάλει αυτά τα ωραία ξύλα για να κάθεσαι. Και στο κέντρο του μαγαζιού είναι η κουζίνα. Η κουζίνα και το παρασκευαστήριο του καφέ. Εδώ λοιπόν. Αχ, τεράστιο ζουζούνι αυτό. Άμα δεν με τσιμπάει, κάθομαι. Αλλά αν έρθει πάνω μου, θα ουρλιάξω πάλι. Ιωαννίδη, σώσε με. Εδώ σου φτιάχνουν τους καφέδες σου. Area 51, παρακαλώ. Το θυμάστε αυτό το brand. Το έχουμε δείξει στο Lock 51. Το έχουμε δείξει σε πολλά μαγαζιά. Την αγαπάμε την Area 51. Είναι πολύ ωραίος καφές. Εδώ νομίζω έχει Αιθιοπία, Βραζιλία. Δεν θυμάμαι τώρα τι μου έχει γράψει η ζωή. Δεν πειράζει. Είναι εκπληκτικός καφές. Τον οποίο τον πίνεις και σε λάτε. Και σε vegan latte, γιατί τα παιδιά έχουν φροντίσει να έχουν και φυτικά γάλατα. Δίπλα λοιπόν εκεί στο όμορφο αγόρι που φτιάχνει τους καφέδες υπάρχει το όμορφο κορίτσι μας, η Μαρίνα ή Χρυσοχέρα. Η Μαρίνα, παιδιά, τα πάει πάρα πολύ καλά γενικά με τις ζύμες και τα γλυκά. Φτιάχνει, θα ξεκινήσω αμέσως, αυτά τα φανταστικά πρετσελάκια. Αυτό το καμένο cheesecake, burnt cheesecake όπως το λένε, το οποίο δεν βάζει και μπισκότο κάτω, γιατί δεν χρειάζεται. Πιο χαμηλά εδώ, κρύβω τη μούρη μου. Φτιάχνει γενικά υπέροχα, φανταστικά αρτοποίηματα και γι' αυτό το μαγαζί αυτό αποφάσισε να φτιάξει και ένα κόνσεπτ που λέγεται micro bakery. Δηλαδή να σου βάζει σε ένα bowl ή ένα ωραίο χάρτινο κουτάκι, γιατί και το μαγαζί να πούμε ότι είναι και eco-friendly, we love, πάντα αγαπάμε αυτά τα μαγαζιά, ή σε ένα χάρτινο κουτάκι να το πάρεις μαζί σου. Αυτή τη στιγμή το μαγαζί έχει ένα γλυκό κουτάκι, ένα αλμυρό κουτάκι. Ανάποδα τα έδειξα. Το αλμυρό κουτάκι, το οποίο το έχω πάρει εγώ σε μπολάκι. Κάτσε να πάρω το μαχαιροπυρουνάκι μου εδώ για να ανοίξω αυτό το φανταστικό πρετσελάκι με κασέρι, αν θυμάμαι καλά. Θα βάλω. Α, να το κασέρι, δίπλα είναι. Δεν είναι μέσα στο μπαγκελάκι, να το κοίτα. Και θα βάλω μέσα το αρωματικό της βουτυράκι. Κοίτα, βουτυράκι. Θα βάλω μέσα το κασερό γουμουτσάκι μου. Θα βάλω και λίγη από τη σπιτική πίκλα, έτσι εδώ.
και θα φτιάξω το τέλειο, απλό, πεντανόστιμο όμως και πολύ καλοφτιαγμένο σαντουτσάκι μου. Αυτό είναι το αλμυρό τέτοιο. Εμένα μου αρέσει γιατί παίρνεις ένα κουτάκι μου. 2-3 πραγματάκια τα οποία σε κορτένουν, είναι νόστιμα και είναι και ποιοτικά. Και μου θυμίζει κάπως έτσι δισάκι. Θα το έλεγα δισάκι. Αυτό το δισάκι μου στον νόμο για το δρόμο, για το δρόμο. Αυτό. Και τώρα νέο Φώτς και ο Χατζηπαρίς θα πούνε ότι είμαι boomer και χαίστηκα. Ναι, είμαι boomer. Γιαγιά, απλά γιαγιά. Γιαγιά, είσαι εσύ, μωρή. Θα με πεις γιαγιά. Το boomer το ανέχομαι. Γιαγιά δεν το ανέχομαι. Αυτό το κορίτσι. Δεν ξέρω πώς θα κάνει αυτά τα ψωμάκια. Γενικά είναι πολύ αφράταχια. Τζιντζεράκια εδώ, χαμός, ήδη το ξέρετε το μαγαζάκι, ε. Τα φτιάχνει αφράδα, τα φτιάχνει νόστιμα και μου αρέσει γιατί χρησιμοποιεί αληθινά υλικά, μπλουτυρά, αληθινό. Κασέρι, καλό. Ελαιόλαδο, καλό. Γουστάρω. Καλώς. Θα πάω τώρα στο γλυκό δισάκι μου, στο γλυκό micro bakery, κουτάκι μου, πιατάκι μου, όπου θα φάω αυτό το φανταστικό σκόουν με τα κόκκινα φρούτα και τη μαρμελάδα στο πλάι. Κάτσε να φάω, να το βουτήξω έτσι θέλω. Και θα το τολμήσω να πάρω και ένα πιστοβερί κοκό. Είμαι πολύ ευτυχισμένη με αυτήν την πιτιά που έχω κάνει. Χατζηπαρίς, θα δοκιμάσεις να μας κάνεις την τιμή. Όχι. Γιατί μόλι. Ξινή. Μην είσαι ξινή. Καλά. Μου αρέσουν τα σκόουν γιατί είναι βουτυρένια. Ωραίο, καλό. Και τελευταία μπουκίτσα, για να πω και τα τελευταία του μαγαζιού, το Bent Cake. Αυτό εδώ, το μαύρο γύρω-γύρω, είναι το ιδανικό ψήσιμο, έχω να σας πω. Κοίτα τώρα πόσο αφρός είναι, κοίτα. Τίποτα, αφρός. Αφρουδάκι το τσισκεκάκι μου. Κάνω μια μπουκίτσα. Ρε φίλε, εντάξει. Πολύ ειλικρινά θα μιλήσω. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο cheesecake που φάει. Δεν υπάρχει. Θα φάω μια μπουκιά. Τελευταία. Τη ρουφιάνα. Φτιάχνει φανταστικά γλυκά, ρε φίλε. Μπράβο, Μαρίνα. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, εκτός από αυτά, θα βρείτε κι άλλα. Ανάλογα την έμπνευση του κοριτσιού μας εκεί. Φτιάχνει τα λειτουργήματά της, φτιάχνει buns, φτιάχνει το ένα, φτιάχνει το άλλο, έχει ζυμωτό ψωμί, φτιάχνει σαντουιτσάκια. Γενικώς το morning bar, παιδιά, είναι η φάση. Οπότε πρέπει να έρθει οπωσδήποτε. Συμφωνεί. Πριν πάω στο επόμενο μαγαζί, θα σας πω το εξής. Τώρα, αυτή τη στιγμή που βλέπετε το επεισόδιο, βγάλετε μια φωτογραφία την οθόνη σας, όπου και να είστε. Είστε κρυφά στην τουαλέτα του γραφείου και με βλέπετε γιατί είναι μία η ώρα και ξέρετε ότι παίζω. Μια φωτογραφία screenshot. Είστε στο σπίτι και αράζετε μια φωτογραφία την τηλεόραση. Και ανεβάστε τη story, κάντε μας mention, βάλτε και τα ωραία τζιφάκια μας, τα βλέπετε εδώ γύρω, και εμείς φυσικά θα σας κάνουμε repost. Δεύτερο που θέλω να σας πω πριν κλείσω και πάω στο επόμενο επεισόδιο, είναι ότι στο επόμενο μαγαζί έχουν μείνει λίγα κομμάτια από τη Food Me Hard τσάντα μας και από τα Food Me Hard t-shirt μας και τρέξτε να προλάβετε να τα πάρετε στο e-shop μας, στο madameginger.com, γιατί το Σεπτέμβριο, παιδιά, θα έρθουν κάτι σχέδια. Θα τρελαθείτε. Και αυτά θα τα καταργήσουμε. Τα βαρεθήκαμε. Τελείως. Όποιος τα πήρε, τα πήρε. Τρώμε το cheesecake. Θα φάω ένα κομμάτι. Και φεύγουμε. Πάμε προς το κέντρο της Αθήνας για μία ακόμα υπέροχη μαγαζάρα με φανταστικό καφέ και τσιμπι-τσιμπι. Πήγαμε. Λέω στον Κάβδα το κολουτάκι που θα κάνει κάμε γιατί τον βρήκαμε εδώ στο δεύτερο μαγαζί ότι μου αρέσει πάρα πολύ που οι φασέοι φοράνε το Birkenstock. Το είπα σωστά, Μωρή? Το Birkenstock με κάλτσα, χιπστερική κάλτσα. Εγώ τύπου... ήρθα ξυπολιτουάζ. Τι γίνεται, Κάβδα, πες μας που είμαστε, τι κάνεις. Μου αρέσουν τα κάμεος πάρα πολύ, μου είχε λείψει. Surprise, εδώ παιδιά, πόλη, δεν ναι. Έχουμε φύγει, τι θα κάνουμε. Ναι, πάλι την πήγαμε, μιλες ψέματα. Το έχουν δει τα τζεράκια. Πού, μωρέ, πότε έγινε αυτό, δεν ξέρω τι λέτε. Τι ξέρεις, που το πάνεις, καραντίνα, φύγαμε. Τι κάνει το Life of Culture σου? Κάνει λίγο ανάπαυλα, γιατί ασχολούμαστε λίγο με άλλα πράγματα. Έτσι χρειάζεται. Για να κάνει να έρθει refreshed. Σε θέλουμε refreshed. Γι' αυτό ακολουθήστε λίγο Life of Culture, Instagram, YouTube και στο site. Κάντε εκεί τα... Έχει πολλά βιντεάκια μπορούν να δούμε. Δείτε τα όλα. Και έχουν γίνει και πολλά live στο Instagram σχετικά με Life of Culture. Μπορείτε να δείτε και αυτά. Third place!
Ήρθαμε και το βρήκαμε. Ήρθαμε και το βρήκαμε. Απόλλωνος, πολύ αγαπημένη περιοχή εδώ, ιστορικό κέντρο έχουμε έρθει. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει third place εκτός από το third wave του καφέ που κάνει αυτό το μικρό λογοπαιχνιάκι. Τι είναι το third place, μου τα έλεγες πριν εγώ. Λοιπόν, να πούμε τρίτο κύμα καφέ καταρχάς. Τεράστια τάση. Τεράστια τάση. Η μάμη μου είχα πάει στη Βιέννη και είχε παντού μικρά καφενεδάκια με το τρίτο κύμα. Και ήταν όλοι και φτιάχνανε καφέδες με ιδιαίτερους τρόπους cold brewing, αυτά τα με τα κονικά τα από πάνω, τα ιδιαίτερα, τα γυάλινα. Τα drippers. Drip, 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 drip. A few moments later. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική προφορία. Ένας κοινωνιολόγος αμερικανικής καταγωγής, ο Oldenburg, έχει αυτή τη θεωρία που λέει το εξής, ότι η ζωή μας χωρίζεται σε τρεις βάσεις, τοποθεσίες. Είναι το σπίτι μας, είναι ο επαγγελματικός μας χώρος και το σημείο όπου αράζουμε και τα λέμε με τους φίλους μας, συνοδεία καφέ. Σωστός ο κοινωνιολόγος. Πότε το έχει πει αυτό, παλιά. Παλιά, είναι Αμερικάνος, αλλά ισχύει και για μας. Ισχύει και για μας, βέβαια. Τέλεια, πάρα πολύ μας βολεύει. Επομένως, το third place είναι το τρίτο μέρος της ζωής μας. Είναι εδώ που ερχόμαστε. Είναι, είναι. Εμένα αυτό που μου αρέσει σε αυτό το μαγαζί τζιντζεράκια, είναι ότι δεν μπορείς ακριβώς να διαχωρίσεις το μέσα με το έξω. Είτε είσαι μέσα είτε είσαι έξω, νιώθεις κάπως ότι είσαι το αντίθετο. Έχουν κάνει ένα μέσα έξω. Μέσα έξω έχουν αφήσει αυτό το μοσαϊκό που μας αρέσει, είναι έτσι με το κονία, έχει έτσι ένα βορειοευρωπαϊκό αέρα. Έχουν φτιάξει και αυτά τα ωραία, πώς το λένε αυτό εκεί, ρε, εσύ. Έχουν φτιάξει, παιδιά, μέσα στο μαγαζί κερκίδες. Κερκίδες. Οπότε είσαι μέσα, αλλά είσαι λίγο έξω και είσαι λίγο φασαίος. Είσαι και φασαίος και είναι. Και νιώθω ότι κάνεις και λίγο σκέιτ και περνάει μπροστά σου και σε πατάει ο σκέιτας. Ο Ανδρέας, κάνει δηλαδή. Και ένα τόλμ μπροστά σου, πώς τα λένε στο σκέιτ. Γιατί έχω μείνει. Τόλμ, τριπλό τόλμ. Τι κάνετε στο σκέιτ. Όχι. Λοιπόν, θα αλλάξω την εκπομπή, θα λέγεται Eat like a boomer. Πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε. Έχουν έρθει όλα αυτά τα πράγματα. Να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, να πω ότι τζιντζεράκι, εσύ το επεισόδιο το βλέπεις τώρα Ιούλιο. Το πιο πιθανό είναι αυτά να υπάρχουν και τότε, το Σεπτέμβριο δηλαδή που θα επιστρέψουμε. Αλλά τα παιδιά έχουν σκοπό να αναπτύξουν και λίγο το μενού. Παρόλα αυτά, μέχρι τότε θα φας τρία αλμυρά, τρία γλυκά. Third place, τρία και εδώ τα έχουμε κάνει όλα τρία. Έχουμε πάρει και τρία ροφήματα. Λοιπόν, avocado toast με smashed avocado, lime. Σχοινόπρασο, ραπανάκιους, παπαρουνόσπορο, αυγό στο πλάι. Τα ψωμιά να πούμε, αυτά τα δύο είναι από το τρομερό παιδί, αυτόν τον υπερφούρνο που έχει ανοίξει τώρα εκεί, τελευταία. Δεν θα έχω πάει ακόμη. Θα κάνουμε επεισοδιάρα Σεπτέμβρη, φούρνους. Να πω ότι το κουλούρι Θεσσαλονίκης κανονικά έχει μέσα ψητή γαλοπούλα. Δεν το πήραμε με γαλοπούλα γιατί εγώ δεν τρώω κρέας. Και έχει τυράκι όμως μέσα. Έχει κατοίκι. Και το κουλουράκι τα φτιάχνουν εδώ τα παιδιά. Γενικά εδώ τα πράγματα τα φτιάχνουν τα παιδιά εδώ, έτσι. Πάλι ψωμί από το τρομερό παιδί με ένα τυρί. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, να λένε μέσα με πέστο και το τυράκι είναι πράσινο. Λαντάνα το τυρί. Νταρντάνα. Όχι, λαντάνα, δεν είναι καμία νταρντάνα. Είναι αυτό το τυρί. Αυτό είναι τυρί, παιδί. Είναι τυρί το πράσινο. Τζιντζεράκι, εσύ που μας παρακολουθείς, αν θυμηθείς το επεισόδιο Νέα Φιλαδέλφια, την πράσινη την πίτσα που είχαμε φάει, με αυτό το τυράκι ήταν. Λοιπόν, και πάμε λίγο στα γλυκά για να πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι που είναι οι καφεδάρες αυτού του μαγαζιού. Γλυκά. Μπισκότα αμυγδάλου. Κρέμα λεμόνι lime. Γκανάζ λευκή σοκολάτα. Σούπερ σοκολατένια φάση. Υπερ σοκολάτα σε τάρτα. Vegan brownies. Μεγάλα αμυγδάλου. Και από πάνω ψυχικό βούτυρο. Θα ρίξω. Να σου πω ότι καφέδες πήρα. Ροφήματα μάλλον. Σκέφτομαι τα γλυκά, αγάπη, δεν μ' Εδώ, παιδιά, καταρχήν θα πιείτε φανταστικό. Εδώ θα πιείτε φανταστικό flat white. Είναι σπεσιαλιτέ των παιδιών, θα το έλεγα εγώ. Και το κατερινάκι μας που δεν είναι ιδιοκτήτη. Τι είναι αυτό, ναι. Γενικά, σε ένα καφέ, να παρατηρείτε τι πίνει ο ιδιοκτήτης. Συνήθως αυτό που πίνει ο ιδιοκτήτης είναι και το hit του μαγαζιού. Τζιντζεράκι. Super tip. Super tip. Eat like αυτό πρέπει να σκάει γραφικό τώρα. Φτιάξω μαλλί. Κι εγώ. Οπότε πήραμε ένα matcha latte. Α, είναι twist το latte. Είναι twist και είναι και με το matcha made in το καλύτερο matcha. Παιδιά, το φέρνουν και οι Pretty Greens, πολύ φίλοι μας. Έχεις πιει ποτέ matcha καφέ? Μου έχει φτιάξει. Αυτό εκτός ότι είναι. Wow, πολύ νόστιμο. Μ' αρέσει γιατί είναι διακριτικό το matcha. Δεν το βάζετε. Είναι πολύ, πολύ διακριτικό. Και έχει και πολύ σίδηρο, νομίζω, το matcha. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι αντιοξειδωτικό, σίδηρο. Είναι πολύ νόστιμο, όντως. Και σου δίνει και super boost ενέργεια. Εδώ θα πάμε, αυτό το παρήγγειλα εγώ, γιατί είναι από τους αγαπημένους μου καφέδες, συγγνώμη, πέφτουν τα πράγματα. Coffee tonic, το οποίο εδώ τα παιδιά, παρακαλώ, ενώ συνήθως έξω θα το πιείτε με εσπρέσο, εδώ τα παιδιά έχουν κάνει τη μαγιά και το φτιάχνουν με cold brew. Και εγώ δεν έχω ξαναπιεί τέτοιο πράγμα. Είναι με tonic. Πώς πίνεις gin tonic, το πρωί πίνεις coffee tonic. Είναι σοκ. Οπότε μετά στην πορεία μπορείς να το γυρίσεις πιο εύκολα στο gin tonic, γιατί σου είναι πιο αυτό. Έχει δύο διαφορετικές πικρίλες. Και του καφέ και του tonic.
αυτό. Να πω σε tip εδώ στο τζιντζεράκι η πικρίλα. Θα το πω τελευταία φορά. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί σε βίντεο. 100 φορές. Να το πω μέχρι να το μάθω. Η πικρή γεύση είναι η γεύση την οποία πρέπει να εκπαιδεύσει για να σου αρέσει. Πρέπει να εκπαιδεύσει τον οργανισμό σου στην πικρή γεύση για να σου αρέσει. Δεν σου αρέσει by default. Δεν γεννιέμαι και μου αρέσει. Όχι. Γεννιέσαι όμως και σου αρέσει η γλυκή γεύση γιατί πίνει το γάλα τη μαμά που είναι γλυκό. Οπότε εσεί που πίνετε το καφεδάκι σα με ζάχαρη, καλά κάνετε και το πίνετε. Αλλά να ξέρετε ότι αν αρχίσετε και εκπαιδεύετε τον οργανισμό σα σε πικρά πράγματα, στην πορεία θα σα αρέσει πάρα πολύ. Και σε όσου αρέσει το πικρό σημαίνει ότι έχουν και πολύ εκπαιδευμένο ουρανίσκο. Εγώ εξελίχθηκα με Madame Tinter, εξελίχθηκα. Κάνε πλάνο την Κατερινάρα μα. Και τελευταίο καφέ, αυτό εδώ εγώ δεν το ήξερα, δεν το έχω πιει σε άλλο καφέ. Gold Drip, ο οποίο είναι γαλλικό, αλλά με κρύο νερό. Δηλαδή περνάει μέσα από το φίλτρο. Συγγνώμη. Μοριμπλάχα, ναι, έχει δίκιο. Κάνει drip σταγόνα. Πόση ώρα παίρνει αυτό, παιδί μου? Α, 6-7 λεπτά μόνο. Ενώ Cold Brew είναι μια διαδικασία μια μέρα τώρα. 30 ώρες θέλει. Είναι στις 12 ώρες και είναι πιο αρωματικός βέβαια. Είναι πολύ ωραίος αυτός. Είναι πολύ καλή επιλογή για κρύο καφεδάκι. Να πω εγώ εδώ ότι τα παιδιά, η νοοτροπία του μαγαζιού όταν ξεκίνησε ήταν να φέρνουν και tableware και dineware, δηλαδή να βρίσκετε πράγματα για το τραπέζι σας, για το σπίτι σας, κούπες, ωραίες πράγματα. Αυτή τη στιγμή θα βρείτε πράγματα που αφορούν τον καφέ και έχουν και μια φανταστική μάρκα ιαπωνική που έχει πολύ ωραία θερμό. Τρώει ο άλλος. Θα φάω κι εγώ. Ζήλεψε. Χαίστηκε. Λοιπόν. Καλό. Το κουλούρι είναι ωραίο. Το φτιάχνουν εδώ, λέει. Είναι φοβερή η γεύση του κουλουριού. Είναι τρομερή η γεύση του κουλουριού. Και επιτέλους ένα μαγαζί που δεν βάζει cream cheese. Δηλαδή έλεος. Κάπου. Έλεος. Κατοίκη δημοκού. Τι πιο ωραίο. Βέβαια. Λοιπόν, τι θα δοκιμάσεις? Αυτό θέλω. Μπράβο. Το σκέφτομαι πάρα πολύ ώρα. Και εγώ θα δοκιμάσω lemon lime tart. Παιδιά, είναι τόσο ανάλαφρη. Και η λευκή σοκολάτα, ενώ συνήθως είναι λίγο μπουχτιστική, εδώ είναι πολύ αέρινη, πολύ όμορφη, πολύ νόστιμη, πολύ ωραία. Είναι και αυτό πολύ ανάλαφρο. Αυτό είναι το vegan. Είναι τρομερά ανάλαφρο και στη γεύση και στην υφή. Πολύ σοκολατένιο όμως. Ναι. Γιατί ένα τέτοιο brownie με τέσσερα ύψος θα ήταν μπουχτιστικό μες στο στόμα, δεν μπορούσε να το μαζίσεις. Ακριβώς. Αλλά είναι ανάλαφρο μέσα, αεράτο και το έχουν χτυπήσει πολύ ωραία. Διάλεξε την τελευταία μπουκιά σου, θα είναι αλμυρή γλυκιά. Παιδί μου, αυτό θέλω να φάω, τι μου συζητάς? Θα φάω εσύ αυτό. Θα φάω εγώ αυτό. Για πάμε λίγο. Σούπερ σοκολατένια τάρτα, υπερ σοκολατένια. Είναι νόστιμο. Πάμε. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω να φάω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Τέλεια. Third place. Το τρίτο μέρος σου. Κάνε το στέκι. Έλα εδώ. Φάε. Πιες καφέ. Αγόρασε μπλιμπλιμπλόνια. Βρες την τρελιάρα την Κατερίνα. Πες εσύ με την τζεράκι. Βρες τον Μιχάλη τον άλλο τρελό. Πες του φτιάξε με τον καλύτερο καφέ σου. Όπως και να έχει, πρέπει να περάσεις από εδώ, ειδικά αν είσαι φασαίος ή θες να δεις τη φάση και να ξέρεις τη φάση. Ξέρεις ποιο είναι το τέλειο του μαγαζιού? Ότι όταν είναι μέσα στην καρδιά του κέντρου, δεν ξέρεις ακριβώς που είναι. Και είναι και ήσυχο. Ναι, δηλαδή είναι λίγο κρυμμένο. Είναι στην Απόλλωνα κάτω, μετά τον Bluebird, ας πούμε, τον δρόμο. Λίγο πιο κάτω αριστερά, ήσυχα εδώ. Και φέρει και το κατοικίδιό σου. Λοιπόν, γεια σου, τζιντζεράκι. Φεύγουμε, πάμε στο νέο κόσμο. Bye! Θα φάω μια πίτσα. Έλεγα ότι από εδώ και πέρα το attitude του καλοκαιριού θα είναι no fucks given. Αυτό θα είναι το attitude μου, τζιντζεράκια. Τελευταίο γύρισμα. Θα μου λείψει λίγο να κάνω γύρισμα, αλλά όχι τόσο πολύ. Θέλω λίγο να ξεκουραστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τρώγοντας ένα κομμάτι πίτσα για να μην κρυώσω τελείως, γιατί την έχουμε εδώ 10 λεπτά και δεν θέλω να τη φάω κρύα. Αυτή, παιδιά, τον τελευταίο καιρό είναι μια πίτσα που τρώω συνέχεια. Ο Πέτρος το ξέρει, είναι εδώ και με βλέπει. Και έχει γίνει μια από τις αγαπημένες μου πίτσες στην Αθήνα. Γιατί όμως? Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το μαγαζί και από άποψη design και από άποψη χαλαρότητας και από άποψη location. Δύο, η πίτσα είναι όντως πάρα πολύ καλή. Έχει πάρα πολύ καλό ζυμάρι, πάρα πολύ ωραία ντομάτα, πάρα πολύ ωραία μοτσαρέλα, φρέσκο βασιλικό. Οπότε έτσι και αλλιώς η πίτσα αντικειμενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Τρίτον, γιατί τη συνοδεύω πάρα πολύ ωραία. Θα τη συνοδεύσω με ένα περιτύβο. Άπερο σπίτι θα πιω τώρα. Θα τη συνοδεύσω, εντάξει, όχι ακριβώς την πίτσα.
ίσως την ομελέτα μου ή το σαντουιτσάκι μου ή τις αυγόφετές μου με έναν υπέροχο flat white. Mr. Bean Coffee Roasters, γιατί θυμίζω ότι σήμερα δείχνουμε τρία υπέροχα, χαλαρά, φανταστικά καφέ της πόλης, τα οποία όμως τα επιλέξαμε όχι μόνο για το attitude του, το φοβερό και το cool, αλλά και γιατί έχουν πολύ καλό καφέ. Εδώ λοιπόν, εκτός από... Τα έχεις όλα. Εκτός από ωραίο φαγητό, θα σας το δείξω στην πορεία, τζιντζεράκια, θα πιείτε και πάρα πολύ ωραίο καφέ. Θα πιείτε πολύ ωραία βιοδυναμικά κρασιά. Θα πιείτε ανεπιτίδευτα κοκτέιλ. Ανεπιτίδευτα κοκτέιλ. Οπότε, τζιντζεράκι, είμαι σε ένα μαγαζί που γουστάρω πολύ, που κάθομαι συνέχεια στο πεζοδρόμιο του. Θα με δεις είτε πρωί, είτε μεσημέρι, το απόγευμα, είτε αργά το βράδυ. Θα με δεις εδώ. Γιατί το Naïf τον τελευταίο καιρό είναι το στέκι μου. Γιατί κανονικά δεν έχω στέκια. Αλλά αυτό το μαγαζί σας είπα, το γουστάρω πάρα πολύ, είναι και κοντά στο σπίτι μου. Είναι και off κέντρου, είναι σε μια γειτονιά που γενικά δεν σε ζαλίζουν. Είναι ένα μαγαζί μόνο του σε μια γωνία και γύρω γύρω δεν έχει κάτι άλλο, έχει τη στέγη βέβαια εκεί. Αχ, τα πάω όλα μονοκοπανιά. Δεν έχω πει τι σημαίνει Naïf. Naïf σημαίνει αφελής. Γενικά, ένας αφελής άνθρωπος. Δεν έχει πάντα πολύ αρνητική χρειά. Είναι λίγο αφελής, είναι λίγο χαζούλης, είναι λίγο γλυκούλης. Στην τέχνη, Naïf είναι η κατηγοριοποίηση των έργων με μια παιδικού τύπου προσέγγιση, μου γράφει Παρασίδη, τεχνική και νόημα. Το να είναι κάποιος Naïf όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στερείται ταλέντο. Okay. Λοιπόν, Naïf στο νέο κόσμο από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όχι πολύ αργά, μέχρι τη μία το βράδυ. Είναι ένας all day χώρος, πολύ όμορφος, πολύ απλός, πολύ designάτος, έτσι ακριβώς όπως θέλουμε τα καφέ αυτής της πόλης. Και όταν έρθεις τζιντζεράκι μου το πρωί, θα φας αυγά γενικά, γουστάρουν εδώ πολύ τα αυγά τα παιδιά. Και τώρα Χατζηπαρίση, εφόσον μου είπες ότι γουστάρεις το ασπράδι πιο πολύ από τον κρόκο, εγώ είμαι το αντίθετο, θα σε ταΐσω αυτήν την full protein, full healthy ομελέτα από ασπράδια. Για σένα που θα έρθεις εδώ μετά το γυμναστήριο. Ή για σένα που προσέχεις τη διατροφή σου. Ή για σένα που... whatever. Έλα, θα ταΐσουμε Χατζηπαρίση. Ομελέτα με ασπράδι, εσύ θα μου πεις αγόρι μου. Και τι άλλο έχουμε μέσα εδώ. Σπανάκι. Α, τουμπανό. Τουμπανό. Πολύ γόρια, παιδιά. Παιδιά, έχει ενθουσιαστεί ο Ανδρέας Χατζηπαρίσης. Τρώω μια μπουκιά από αυτό το μπεγγελάκι. Έχει διάφορες γεύσεις. Εγώ έχω πάρει αυτή με τα πιστά λαχανικά. Έχει ένα ωραίο τυράκι μέσα. Δεν ξέρω τι είναι, δεν είναι πολύ ωραίο. Θα μου πω ότι αυτή είναι η οψιόν για το πρωί μαζί με εκπληκτικό καφέ. Όχι, όντως είναι εκπληκτικός καφές. Γεια σου ρε Πέντρο, να την κυπιτσάρα η δεύτερη. Έχει πέμπει μεσημεριάκι, γύρω στις 2. Θες να κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά. Και έρχεσαι εδώ μεσημέρι απόγευμα. Τι τρως? Φίλε, τζιντζέρι, εδώ θα φας την πίτσα που είμαμε πριν και αν είσαι vegan τζιντζεράκι ή αν απλά δεν γουστάρεις εκείνη τη μέρα να φας κάτι βαρύ ή κάτι με κρέας, θα πάρεις αυτό τον θεϊκό vegan μουσακά. Σαμέλα μυγδάλου, παρακαλώ. Έχει και ένα ωραίο λαδάκι από πάνω πράσινο, που είναι πολύ ωραίο vegan μουσακά, παιδιά. Και μου αρέσει, γιατί συνήθως οι vegan μπεσαμέλ και τα vegan πιάτα με μπεσαμέλ βγάζουν πολύ αμυγδαλίλα, χρησιμοποιούν πολύ λάθος γάλα αμυγδάλου και καλύπτει τα πάντα. Εδώ είναι όσο πρέπει, είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο μουσακάκι. Θα πάω στην πλάτη, θα πιπίξω από εδώ. Θα σου δείξω τώρα τη δεύτερη αγαπημένη μου πίτσα μετά την Ναπολιτάνα. Είναι αυτή η λευκή πίτσα με γκοργοντζόλα και μανιτάρια, παιδιά. Αυτή η πίτσα είναι τόσο κρεμώδης, τόσο ωραία και μου αρέσει επειδή η ζύμη είναι πολύ λεπτή και τραγανή και λίγη όσο πρέπει, δεν είναι αυτά τα ζυμάρια που τρως και μασάς και είναι ελαστικά και μπουκώνεις. Μπορείς να τη φας όλη. Τρώω μια πιτσούλα. Είναι τόσο νόστιμη αυτή η πίτσα και μου αρέσει γιατί βάζετε όση γκοργοντζόλα πρέπει. Ούτε πάρα πολύ να παθαίνεις αυτό το τέτοιο, ούτε πολύ την ψάχνεις μετά και λες μα που είναι η γκοργοντζόλα. Πολύ ωραία. Έχω σκάσει. Θα περάσω το γλυκό και θα κάνω κλείσιμο για το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς από άψη γυρισμάτων καινούργιων μαγαζιών. Πρώτο τελευταίο, γιατί θα παίξει και το επαιτειακό, όπως είπαμε. Ελπίζω, Παναγία μου, να τα καταφέρουμε. Να φύγει η πίτσα, να έρθει η αυγόφετα και θα κόψω μία τσουρεκένια εδώ φάση με κρέμα αγγλέζα από κάτω. Κοίτα την κρεμούλα. Τσουρέκι French toast. Κρεμούλα, μπλουμπεράκι και τσιτσιπίνι. Αυτά τα μπλε φρούτα, μαύρα φρούτα, κόκκινα φρούτα. Είναι πολύ μεγάλη μπουκιά, αν την καταφέρω. Τι λες, αγάπη. Αντρέα. Η Παρασίδη είχε δίκιο. Η Παρασίδη είχε δίκιο. Αυτό είναι το πιάτο σου, φίλε. Θα σου δώσω μια μπουκιά. Μπούκοσε, μωρή. Νομίζω το Naïf είναι το μαγαζί σου. Παιδιά, ναι. Παρασίδη, μπράβο. Παρασίδη, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πέτρο, μπράβο. Καταρχήν που σκέφτηκε, το έφτιαξε και έβαλε επιτέλους κάτι εδώ σε αυτή τη νεκρή γειτονιά. Αυτό το μαγαζί έχει δώσει πολύ έτσι ζωή. Και όχι Παρασίδη, ζωή κανονική. Όλο μαλά. Αυτό ήταν το επεισόδιο σήμερα, τζιντζεράκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Τρία πραγματάκια θέλω από εσάς και έχουμε τελειώσει. Πρώτον, τώρα που βλέπετε το επεισόδιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είτε είναι Ιούλιο του 2020, είτε είναι Ιούλιο του 2025.
Κάνε ένα story, κάνε μας mention και εμείς θα σε κάνουμε repost. Δεύτερο, πας στο madameginger.com. Εκεί κάπου δεξιά γράφει shop. Στο shop εκεί έχουμε τις τσάντες και τα μπλουζάκια μας. Food me hard and harder. And harder, καταλαβαίνετε. Αγοράστε τα και θα τελειώσουν και μετά θα κλέπετε, γιατί το Σεπτέμβριο θα βγάλουμε άλλη στάμπα. Και πίνοντας μια γουλιά απεριτίβο, να πω το τρίτο, ότι όταν πηγαίνετε στα μαγαζιά που σας στέλνουμε, βρείτε εκεί τους ιδιοκτήτες. Συνήθως είναι και πολύ κουλά άτομα. Δείξτε τον Πετρό. Δείξτε τον. Αυτός είναι αυτός ο ιδιοκτήτης. Θεός. Και πες του, γεια σου, είμαι τζιντζεράκι, τζιντζεράκι. Το περιμένουμε από εσάς, μην τρέπεστε. Είτε είστε 12 χρονών, είτε είστε 70. Τα τζιντζεράκια, παιδιά, είναι παντός φύλου, θρησκείας, σεξουαλικής κατεύθυνσης, διατροφικής επιλογής, ηλικίας. Δεν έχουμε εδώ διακρίσεις. Τους αγαπάμε όλους. Αυτά. Γεια σας. Κλείσε τις κάμερες. Θέλω να φάω. Έλα, δεν κλείνεις έτσι. Τελείωνε. Τελευταίο επεισόδιο. Φιλά!